Πάτερ των το κράτων και λόγια και πνεύμα που ελεγείς αναπαυόμενος και τις αγγελικές τάψεις συντορυφορούμενος η οδός και η αλήθεια και η ζωή που το Θείο Φωτή ελκύσας Παύλο που τεστοκίνητα εν διοδόπλος τα βασκών που ελείς άκτος τους κλήρικους και το αναδικαιοσύνης και λύπρουκτους των Αγίων σου μυστηρίων αναδείξας και καλέσας αυτούς κρίση Αγία ακολουθεί τη σύθνεση των Αγίων σου, των Απαιώνων και Χριστισάτων, πρόσδειξε την πνευματική ημών λατρεία ενός θυμία με ενωπιόν σου, ευλαβώς προσφερωμένη, ως προσεδέξω πας τα όσα ανάπτω λαού σου, εν τη θριαμβευτική εισόδου σου, εις την Αγία πόλη Σιών, γενουήμιν συνοδήτης και οδηγός, εν τη φεδρά ταύτη πανηγύρι και ιερά λιτανία και εύθυνον τα σώτους ημών εις δοξολογία του Αγίου Ονόματός σου και εις τιμή των Αγίων σου. Σιγά τους πρίκτωμεν, προς άφοντε εσύ εν αγαλιάσει ψαλμούς και ήλους και οδές πνευματικάς, επί τη λιτανεύση της ευθύς εικόνος της Παναγίας της Οδηγητρίας, της ομολογία της προσέ αμόμου ημών πίστεως και μνήστηκε Κύριε του περιεστώτος λαού το απεκλεθουμένο του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος εξ Απόστολων ημίν Αγίους Αγγέλους συλλειτουργούντας και συντοξολογούντας τη συναγαθότητα. Σιγαλείο υπερήμνητος και υπερέθρωξος Κύριος και συνειδόξαν και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε Πατρί και του Υιό και του Άγιο Πνεύμα και νύχτια ήδη στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η επισήμα Κύριε δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νύχτια ήδη στους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα και Ευδόξο. Ο Εναγής Αναστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες θρησκείες Παναχάμ και Παναμού, Αγίας Αρχιμητρός, της και οδηγητρίας επικεκλημένης, την άλλη τιμίου και ζωμίου σαγού, προστασίες των Ιωάννιων, την άλλη σωμάτου, ή και εσύ ζωμίου. Μέσω της αυτηράς αχάρας των καιρών μας
θαυμαστή έλευση της Ιεράς αυτής εικόνος εκ της Μεγής της Μονής του Πατροπαιδίου στην Καθημάς Ιερά Μονή και την ενθρόνησή της εκεί προς αγιασμό και ευλογία των εν το Αγιονίμο Μόνη και την Καθημάς Θεοσόστο και Ιερά Μονή τη Μεγαλονίμου Μονή του Ξεροφόντος ενασχομένων αδελφών και πατέρων. Πανοσυλλογιώτατε και καθηγούμενε, η καιρή μας πράγματι είναι εξόχως της υπάνατη. Βιώνουμε την αποκαραδοκία του κόσμου μας. Βιώνουμε την αποστασία των ανθρώπων. Ζούμε σε εσχατολογικές και πραγματικά εκτός πάσης λογικής ημέρες, διότι σήμερα ανατρέπεται καθημερινώς η ανθρώπινη οντολογία και φυσιολογία και μεταβάλλεται το θοίδι του ανθρώπινου πρόσωπο σε ένα άθυρμα για να είναι εύχριστο σε κάθε είδους καταδολίευση της ελευθερίας του και βέβαια στην εύχριστη κατανάλωση του άνθρωπος από πρόσωπο γίνεται άτομο. Και από άτομο ένα απλό χρηστικό αντικείμενο στις διαθέσεις και τις ορέξεις των μεγάλων και ισχυρών αυτού του θύνοντος εφαμάρτου κόσμου μας. Δι' αυτό η Καθημάς Ιερά Μητρόπολη, Παρασκευαγιώτατε Γέροντα, ηθέλησε ταπεινώς να περιχαρακώσει, να περιθρυγώσει, να διασφαλίσει τον λαό του Θεού το λίμα κατ' εκλογήν χάρητος που ο Κύριος Εκκλησίας επιστρέφει στην καταπηρεά συνεκλεκτή την Καθημάς Μητρόπολη υπό την κρατεά σκέπη της μόνης ακαταλήπτου ελπίδος, προστασίας, παρηγορίας, μεσητείας προς Αυτόν της υπεραγίας Θεοτόπου και της κάθε μεγάλου λαού της μητροπολιτικής μας περιφερίας με την χάρη του Κυρίου μας και τις ευλογίες των αδελφών και πατέρων και του λαού του Θεού ενθρονίζουμε αντίγραφα των ιερών εικόνων που ευρίσκονται στο Αγιώνυμο Μόνος Άθρο προς ευλογία και αγιασμών των πιστών, προς παρηγορία όπως είπαμε και πνευματική περίθαλψη αλλά και προς ενδυνάμωση του σθένους για να αντισταθούμε σε αυτή την λέγαπα των δαιμονικών δυνάμεων που επιχειρούν την αντρίωση της ελευθερίας μας, της αξιοπρεπίας μας και της καταφύση προοπτικής του κόσμου μας. Δεν μιλώ για το υπερφύσιο, για το οποίο αγωνίζεστε εσείς εκεί, μας ακροπόνους η πορείας του μεγαλονίμου άθρωπος. Σκεφτείτε, Πανοσυλλογιώτατε Γέροντα, ότι η Βουλή των Ελλήνων, οι εκπρόσωποι του Έθνους των Ελλήνων, αυτού του Έθνους των Ηρώων, των Αγίων και των Μαρτύρων, καθημερινά απεκδίονται εις αγώνα από μειώσεων της ανθρώπινης οντολογίας, ψηφίζοντες επεσχύτους νόμους και καταδολιευτικούς της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του ανθρωπίνου ήθους. Για να μεταβάλουν τον άνθρωπο, όπως είπαμε, σε άθυρμα της νέας τάξης πραγμάτων, σε δεπίφορο πάσης φύσεως, ανελευθερίας και καταδολιεύσεως. Ήδη επιθύρες είναι και έτερα νομιθετήματα. Να μεταβάλουν τον τόπο σε ένα διαρκές καζίνο, με άπειρες μηχανές θανάτου, για να επιτευχθεί ο εθισμός των ανθρώπων στον τζόγο και δι' αυτούς της πρακτικής στον όλευρο και την πνευματική χάβνωση και χωματοποίηση. Και πονηρά επίσης αρχίζουν να ομιλούν για την αποποινικοποίηση των παρεστησιογόνων και ανατολικών ουσιών έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το τέλειο το δαιμονικό της ανθρώπινης απαξιώσεως και ελευθερίας. Γι' αυτό λοιπόν σε κάθε λαό μας θέλουμε να τοποθετείτε μία ιερά εικόνα της Παναγίας
η οποία ως μητέρα του Θεού των ανθρώπων γνωρίζει να συναντιλαμβάνεται, να αγιάζει, να περισκέπτει και με τη μητρική της αγάπη και σχολή να ευλογεί και να διαλύει τα νέφη των σκοτεινών δαιμονικών περιπτυγμάτων και να αποτελεί επάσιο κάθε ανθρώπου καλής θελήσεων. Σήμερα λοιπόν με την δική σας συνένεση, συγκατάθεση και ευλογία απολαμβάνομαι αυτή τη ιδιαίτερη τιμή εις αυτόν τον μεγαλώνυμο ναό του Νέου Φαλήρου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, του Γνησίου Τέκνου της Υπεραγίας Δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Παθαίνου Μαρίας. Να υποδεχόμεθα λοιπόν το ιερό αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος, η οποία ευλογεί, αγιάζει, χαριτώνει και ενδυναμώνει την ημετέρα κρατεά ανασυλλογιότητα και την περιμάς ενδυσσόδευτα. Και είμαι θα ευγνώμονες για αυτή σας την ευλογία από τους πάντας μας και δεόμεθα εις τον Πανάγιο Κύριο της Εκκλησίας και τον Μήτρο αυτής να καταστρέφει την ημετέρα πολυάρμου καθηγουμενία με πιέτη νίκηστα, με υγεία κατάμφω για την πρόοδο, την ευστάθεια του Αγιονίμου Όρους Άθρου, αλλά και συμβάσει της Ορθοδόξου Μόνου Καθολικής Εκκλησίας. Επιτρέψατε μου λοιπόν να εκφράσω ευγνώμονας ευχαριστίας και στους εκλεκτούς νοητάς της Ιεράς Εικόνος, τους αυταδέλφους Μάρκο Γεράσιμο και Μάρθα Ειρήνη, οι οποίοι εις μνήμη των αηδήμων γονέων αυτών, Γεωργίου και Μαρίας Χαρατσή, προσέφεραν αυτή την ιερά εικόνα, η οποία θεωρηζομένη αύριο κατά την ιερά και θεία Χρισταγωγία, εις το διηνεκές πλέον θα αποτελεί ιερό τη μαθέστατο σέβασμα του πανιέρου ναού και της καθημάς Θεοσόρφου Μητροπόλεως και εγερτήριο σάρτισμα αντιστάσεως στην επέλαση των σκοτεινών δυνάμεων του συγκριτισμού, της αθεΐας, του αγνωστικισμού, του οικουμενισμού και όλων εκείνων οι οποίοι απεργάζονται τον θάνατο του ανθρώπου και τον εγκλωβισμό του στον χρόνο του γεώδους και ειδικού βίου. Εις έκφραση δε της ευγνωμοσύνης μας προς την ημετέρα του Θεοτήμητρου και πολλιά παρουσιολογιότητα, επιτραπείτο εις εμάς να προσφέρουμε ως ελάχιστον αντίδοτο ευγνωμοσύνης μία οικουμενική βακτηρία, δια να σας ενθυμίζει πάντοτε την πολύ μας οικική αγάπη και αληθική αγάπη προς εμάς, παρουσιολογιότητα δε και καθηγούμενε, και την εν Χριστώ ενασκουμένη Θεοφιλός εις την ανσεβάσμη μόνη και μαθόντος ιερά διαφορετικά σας. Ίσα τα έτοιμον όρβια υγιεινά και πανεφρόσινα και εν ταυτό επιτραπεί το συμβάν να προσφέρουμε ένα ιερό αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της Υπεραγίας Οδηγητρίας, η οποία οδηγεί εις Χριστώ, γιατί εκείνος είπε ότι εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Και όταν ευρισκόμεθα εν Χριστώ, εν ορθοδόξο πίστη, όχι εν αρέσει και ψεύδι, τότε είναι θα εν συνόδο, εν τη οδό που είναι ο Χριστός. Και ευρισκόμεθα εν συνόδο μετά του Πατρός και του και του Αγίου Πνεύματος. Επιτραπείτε λοιπόν να προσφέρω το ιερό αυτό αντίγραφο εις τους αυταδέλφους και να ευχηθώ υπέρ Μακαρίας Νίκης και ωραία αναπαύσεως των αηδίων γονέων αυτών, οι οποίοι εν ουρανείς αμφιζόμενοι θα απολαμβάνουν τώρα αυτή τη στιγμή της προσφοράς και της δωρεάς των ευγενών και αγίων τέκνων. Αιωνία Νίκη του Μονέου σας. Να έχετε την ευχή της Παναγίας. Ανασολογιότατε και πάλι και πολλάκις, ευχαριστούμε θερμώς για την αγάπη σας και ευχόμεθα ταπεινώς η χάρη στον Παναγίου Θεού να περισκέπτει εμάς επί έτοιμη πίστη.